κάνετε πώς μυρίζετε, πώς περνάτε. Καλημέρα. Είμαι η Αντιγόνη. Κοιτάω γιατί τραβάω τώρα με την παλιά την κάμερα, την GoPro, γιατί άλλη μέρα έχει πολύ μπαταρία και είναι και γεμάτη κατά μνήμης, οπότε είπα να βάλω πάλι αυτήν. Λοιπόν, γιατί θέλω να μαζέψω το σαλόνι, οπότε σήμερα θα είναι ένα vlog καθαριότητας. Δεν θέλω να με κρίνετε, αλλά όσα μπορώ αυτά κάνω. Καθάρισα και την κουζίνα προχθές, την κουζίνα ενώ του φούρνου, έτσι, όχι την κουζίνα. Οπότε θα πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι, γιατί είμαι άϊπνη. Δεν ξέρω πώς θα βγάλω τη σημερινή ημέρα. Και το κακό με μένα είναι ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Από τη στιγμή δηλαδή που έχω ξυπνήσει, έχω φύγει από το σπίτι, έχω πιει και καφέ το πρωί, μετά μου είναι εντελώς αδυνατόν να ξανακοιμηθώ. Οπότε δεν προβλέπεται ύπνος όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Οπότε πάω να κάνω καφεδάκι, θα κάνω κρύο γιατί το πρωί πια ζεστό. Πάω πριν λίγο και τη φάτσα μου. Να βάλω και ένα κουρανάκι άλλο και πάμε να ξεκινήσουμε καθαριότητες γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει το 10.30 ώρα να φύγω να πάω να τον πάρω. Να πάω στη μαμά μου, να φάω και να πάω για δουλειά. Ένα χαλαρό προγραμματάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων το καλό είναι ότι θα κουραστεί με τον παιδικό, θα κουραστεί και γιατί δεν κοιμήθηκε πολύ καλά. Οπότε το βράδυ ευελπιστώ ότι θα πέσει ξερός και θα ξεκουραστούμε λίγο. Αυτά. Να σας πω επίσης ότι ο μπαμπάς του έχει νάρθει πάρα πολύ καιρό, οπότε δεν έχω βοήθεια. Η μόνη βοήθεια είναι η μανούλα, η οποία τον κρατάει τις ώρες που δουλεύω. Και σας έχω πει ότι τώρα το τελευταίο διάστημα, επειδή όλο κάτι παθαίνει, τον έχω σπίτι, οπότε δεν έχω και πολλές ευκαιρίες να μαζευτώ και να μαζέψω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά. Κοιτάω το χάος και απελπίζομαι. Όχι, εντάξει, θα μπουν τα χαλάκια, θα πάμε και τζάμπο αν προλάβω αυτή τη βδομάδα. Αλλιώς την επόμενη, θέλει τη μαμά μου να πάμε. Δεν θέλω χριστουγεννιάτικο, έχω πάρα πολλά. Απλά πρέπει να φτιάξω τον αδερφό μου από κάτω για να μου κατεβάσει το δέντρο και τις κούτες, γιατί μόνο μου είναι λίγο βαριές. Αυτά. Οπότε αυτά σας ζάλισα. Πάω να κάνω καφέ και θα σας βάλω μετά να δείτε πόσο καθαρίζω το σπουδαίο καθαρίσμα που κάνω. Όχι, θα κάνουμε καλό σήμερα, θα κάνουμε γερίβια. Και πάμε να φτιάξουμε καφέ, να πάρουμε δυνάμεις για να αντέξουμε όλο αυτό το γοργοστά που μας περιμένει. Λοιπόν, το σαλόνι, εντάξει, η κατάσταση μάζεψα λίγο φρέστα τα παιχνίδια εδώ, τα σουλούποσα, να τα έχω βάλει όλα μέσα. Εδώ. Τώρα αυτά τα μπαλόνια θα τα βγάλω έξω. Θέλει σκούπισμα, θέλει να σηκώσω όλα τα πατάκια, θέλει ξεσκόνισμα, τηλεόραση, να αλλάξω τραπεζομάντιλο, να αλλάξω το ριχτάρι, να συμμαζέψω λίγο τα μαξιλάρια, να τραβήξω να σκουπίσω παντού. Έχω και λίγο σίδερο, εντάξει να πλυντήριο είναι αυτό, σε 10 λεπτά τα σιδερώνω. Ωραία, θέλω να καθαρίσω λίγο και με ντετόλ τα παπουτσάκια του μικρού, με μολομάντιλα και ντετόλ. Αυτές οι τσαντούλες, αυτή θα πάει μέσα. Εδώ. Και αυτή θα πάει έξω γιατί θα την πάρω μαζί στη μικρή. Είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα λοιπά. Θα πάρω και τα κλειδιά στην τσέπη μου γιατί παιδιά καμιά φορά βγαίνω να κάνω κάτι έξω και δεν έχω τα κλειδιά. Μην τραβήξω από μια πόρτα και μην απέξω. Μην τα κλειδιά, ωραία. Α, και θα ανάψω να κάνω και ένα μπανάκι, γιατί όταν είναι μικρός εδώ θέλει να κάνω να μπαίνει και αυτός και δεν μου αφήνει να κάνω ήσυχα μπάνιο. Κάνω και τα κλειδιά μου κλειστό απ' έξω. Το δωμάτιο θα φέρει λίγο στο μάζεμα. Γενικά πρέπει να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη και θα αλλάξω συντόνια εδώ και το μικρούλι. Πάρει και αέρα. Φτιάξω και λίγο εδώ. Το βάλουμε και αυτό λίγο να αεριστεί. Κάτι έπεσε τώρα, το μπιμπερό έπεσε. Λοιπόν, αυτά γενικά έχω δουλίτσες όπως βλέπετε, οπότε πάω να κάνω τον καφέ για να ξεκινήσω. Δεν είναι να καθόμαστε. Τρέχουμε τώρα. Λοιπόν, έχω βάλει και μία μάσκα στο πρόσωπό μου, γι' αυτό με βλέπετε λίγο να λάμπω, να κολλάω κτλ. Μέχρι να κάνω τις δουλειές να δράσει, να κάνουμε και καμιά... κάνα ποτέ.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω να καθαρίσω πρώτα με ντετόλ και μονομάτιλα τα παπουτσάκια του μικρούλη. Έκανα και την καθαράρα μου. Ξεκινάω λοιπόν, παίρνω ένα βρεγμένο πανάκι και το ψεκάζω με ντετόλ και καθαρίζω τα παπούτσια του μικρούλη, γιατί είναι σχετικά βρώμικα από την παιδική χαρά και από έξω που έχουμε πάει. Θα καθαρίσω όλα τα ζευγάρια σχεδόν, εκτός από αυτά που είναι ήδη καθαρισμένα. Και μόλις τελειώσω με όλα θα τα βγάλω έξω στη βεράντα για να στεγνώσουν. Τι να κάνουμε τώρα με τον κορονοϊό, πρέπει να προσέχουμε. Έπειτα συνεχίζω με την τηλεόραση, η οποία είναι γεμάτη δαχτυλιές από το μικρούλι, και την καθαρίζω πολύ καλά για να έχουμε και μια καθαρή εικόνα γενικά, και καθαρίζω και το έπιπλο της τηλεόρασης. Έπειτα θα αδειάσω τα δύο συρτάρια που είναι κάτω από την τηλεόραση και έχουμε κάποια πραγματάκια για χειροτεχνίες κυρίως, και θα κάνω ένα ξεκαθάρισμα. Θα τα καθαρίσω και θα τα βάλω πιο τακτοποιημένα έπειτα. Να έχουμε μία κάποια οργάνωση. Κοιτάζω μήπως έχει πέσει και τίποτα άλλο. Προσπαθώ να το φτιάξω γιατί έχει λίγο από το βάρος την κάρη. Ψεκάζω και αυτό με ντετόλ, απολύμανση παντού, και το καθαρίζω. Έπειτα θα κάνω ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα σε τι θέλω και τι όχι, τι θα κρατήσω και τι όχι, και βάζω τα υπόλοιπα που είναι να κρατήσω μέσα. Και αφού τελειώσω με τα σιρτάρια, προχωράω και δίπλα που έχει κάτι σαν ραφάκι ας πούμε, και έχω μία θήκη για περιοδικά. Θα κάνω και εκεί ένα ξεκαθάρισμα, μιας και δεν τα χρειάζομαι, είναι και παλιά κάποια. Θα πετάξω ορισμένα στην ανακύκλωση, θα καθαρίσω και το τραπεζάκι από κάτω. Θα το ξεσκονίσω μάλλον και την κορνιζούλα. Και τα ξαναβάζω στη θέση τους και βάζω και τα διακοσμητικά πάνω στο τραπεζάκι της τηλεόρασης. Τελειώσαμε με το έπιπλο της τηλεόρασης και τα σιρτάρια. Και τώρα συνεχίζουμε με το κάλυμα. Το βγάζω και το πάω για πλύσιμο στο πλυντήριο. Και θα βάλω άζαξ να καθαρίσω την πορτούλα, πάλι με βρεγμένο πανάκι. Και μετά την πόρτα καθαρίζω και το επιδραπέζιο φωτιστικό της ηλιοτηλεόρασης. Θα κάνουμε και αυτή τη γωνίτσα εδώ με τα κυβάκια, με τα ραφάκια. Και το τραπεζάκι από κάτω που είναι το τηλέφωνο και το router.
Θα τα καθαρίσω γενικά όλα. Να σας πω ότι αυτό το βίντεο ήταν γυρισμένο πριν τις Χριστούγεννιάτικη διακόσμηση, απλά δεν πρόλαβα να το ανεβάσω και εφόσον το είπα, είπα ότι είναι κρίμα να μένει εκεί πέρα, οπότε το ανέβασα τώρα. Ελπίζω να μην έχετε κάποιο θέμα με αυτό. Ήταν λίγο καθυστερημένα ανέβηκε, η αλήθεια είναι, οπότε συγχωρέστε με. Κάνουμε και τα τζαμάκια με Ajax. Βεβαίως και καθαρό πανί, έχω αρκετά πανάκια και τα αλλάζω ανάλογα με το τι είναι να καθαρίσω. Γενικά η τηλεόραση και η τζαμαρία είναι γεμάτα δαχτυλιές από το μικρούλι. Έπειτα παίρνω μία σκούπα χυρός και σκουπίζω πάρα πολύ καλά πίσω από την πέτα πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετά πραγματάκια, τα οποία κυρίως ψυχουλάκια και πραγματάκια όπως πλαστελίνες, τα οποία πετάει μικρούλης όταν κάθεται στον καναπέ και τα κάνει όλα καινούρια. Θα κάνω λίγο και τον τοίχο, ο οποίος και αυτός έχει λερωθεί από τον καναπέ και από το μικρούλι, έχει ζωγραφίσει, έχει πιάσει, γενικά το σαλόνι μου υποφέρει λίγο από το μικρό. Ό,τι βρει, όπου βρει, ζωγραφίζει, πιάνει με τα χεράκια του τα πεντακάθαρα και από πίσω εγώ τρέχω με φλωρίνες, με ντετόλ, έτσι να καθαρίζω. Τέλος πάντων, παιδάκι είναι, ας κάνει ό,τι κάνει, κάποια στιγμή θα το βάψω ξανά το σπίτι. Οπότε, εντάξει, δεν σκάω κιόλας. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Τώρα θα γίνει. Ψεκάζω λίγο τον τοίχο με το αγαπημένο μου ντετόλ, το πορτοκαλί και το πράσινο είναι ωραίο, μου αρέσουν και τα δύο. Και παίρνω πάλι καθαρό πανάκι και καθαρίζω. Πάνω το ξεβγάλω, να το ξεπλύνω, να το καθαρίσω δηλαδή. Φέρνω και τη λεκανίτσα μου με το καθαρό νερό. Θα κάνω λίγο και τα λάμπη, τα φωτιστικά και αυτά, και το διακόπτη και τον άλλο διακόπτη. Θα κάνουμε ολοκληρωμένη δουλίτσα σήμερα. Να σας πω ότι αυτά έγιναν σε διάστημα 2 ώρων περίπου. Αλλά έγινε καλή γενική αλήθεια είναι, είχα καιρό να κάνω έτσι ολοκληρωμένη. Οπότε πάω να κάνω και τον τοίχο με ένα νοπό πανάκι. Και θα περάσω και με ένα πανάκι και τον καναπέ. Το ύφασμα που καθόμαστε, λίγο από κάτω, λίγο στα πλάγια, λίγο τα ποδαράκια. Γενικά δεν έχω κάποια σκούπα ειδική, αλλά θα ήθελα να πάρω έτσι για καναπέδες και κρεβάτια και στρώματα που βλέπω. Κάποια στιγμή δηλαδή το έχω στο πρόγραμμα να αγοράσω μια τέτοια σκούπα, νομίζω ότι θα βολέψει πάρα πολύ. Και προχωράμε με τα καλοριφέρ, τα οποία θα κάνω με το σκουπάκι, μάλλον με το ξεσκονιστήρι που έχει δείξει το Σισάκι και από εκεί το είδα πρώτη φορά και το αγόρασα από τα Τζάμπο. Είναι αυτή η βούρτσα τέλος πάντων, η οποία μπαίνει ανάμεσα στις ρίγες. Εγώ ψεκάζω και λίγο Ajax και μετά την περνάω ανάμεσα στις ρίγες. Είχαν αρκετά καλή δουλειά, βέβαια για καλύτερη δουλειά μπορείτε να ρίξετε και καυτό νερό έτσι με σαπουνάδα και να έχετε από κάτω ένα κουβαδάκι ώστε να φύγουν όλα, απλά μετά θέλει καλό σφουγγάρισμα. Οπότε προς το παρόν, επειδή δεν έχω άπειρο χρόνο, το έκανα με το βουρτσάκι.
Τώρα έχω πάρει μια σφουγγαρίστρα και περνάω γύρω πίσω από τον καναπέ και που σκούπισα πριν. Σφουγγαρίζω καλά με χλωρίνη. Συνήθως δεν σφουγγαρίζω με χλωρίνη λόγω του μικρούλι, αλλά τώρα επειδή θέλω να καθαρίσει καλά και να έχουμε σούπερ αποτελέσματα, έβαλα και η χλωρίνη αριστερά και καθόν. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Κάνουμε ολοκληρωμένη δουλίτσα. Το ξανά είπα μάλλον αυτό, Ναι, και εδώ πίσω έχει αρκετό πράγμα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε ένα καθαρό σαλόνι, γιατί ο μικρός έριξε και την πορτοκαλάδα και σφουγγάρισα, βέβαια μία μέρα να κρατηθεί έτσι καθαρό δεν γίνεται φυσικά. Λοιπόν, εδώ είναι τα χαλιά μας, τα πήραμε χθες βράδυ, οπότε πάμε να τα στερώσουμε μιας και είναι καθαρά τώρα. Και έχουμε και την κουβερτούλα αυτή που ήταν της γιαγιάς μου, μου την είχε πάρει για πρίκα, είναι γουνινή, πολύ μαλακή, πολύ ζεστή. Οπότε μιας και έχει βάλει κρύο θα στρώσω και αυτή στο δωμάτιό μου να ζεσταίνομαι. Οπότε έχουμε αλλαγή σαντονιών, έχω να βάλω αυτά πλυντήριο στα άπλυτα. Ξεκινάμε με τα χαλάκια. Δημήτρης εδώ, αλλά αυτός, η καλύτερη του. Πάρε την μπανάνα. Πάρε μπανάνα. Ας εδώ. Μεγάλη τα γωνιά. Ναι,
κράτα από εκεί, κράτα από εκεί. Μπράβο, τράβα, μπράβο, τράβα, τράβα. Τράβα, μπράβο, τράβα, μπράβο. Περίμενε, περίμενε πρώτα να το στρώσουμε, μην ανεβαίνεις πάνω, κάτσε να το στρώσουμε. Περίμενε. Περίμενε, βρε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Για κάτσε εδώ πάνω, κάτσε εδώ. Τέλειο. Τέλειο. Κάτσε τέλειο. Για περίμω. Να βάλω αυτό. Και αυτό. Χάλασε. Δεν χάλασε. Ωραία ήγναν, καθαρά. Σούπερ, πάμε να βάλουμε και τα άλλα. Πιάσε αυτό από κάτω. Βάλτε πάνω, εκεί που ήταν, βάλτε εκεί που ήταν, γρήγορα. Λοντάκια. Κι άλλο. Κι άλλο καλά εκεί. Τράβα, τράβα. Δώσε την πέτα και θα πρέπει να χτυπήσεις. Τράβα. Τράβα, τράβα. Βαριά! Βαριά! Λοιπόν, βάλουμε τώρα. Εδώ! Εκεί! Για τράβο εδώ. Τράβο! Μπράβο! Μπράβο, γάτι μου! Τέλεια! Μπράβο! Μπράβο! Τέλεια! Τέλεια! Τέλειο. Αυτό. Αυτό μετά, περίμενε τώρα. Αυτό. Για κάτσε εκεί. Εύκολο ήτανε. Τώρα πρέπει λίγο να κάτσουνε. Έχουμε βάλει εδώ διάφορες πατέντες. Λίγο αυτά να ξέρετε. Του χρόνου μας βλέπω για καινούργια. Τα έχουμε 4-5 χρόνια αυτά. Τα είχα πάρει από ένα στο νέο κόσμο. Πολύ οικονομικά, νομίζω 30 ευρώ το ένα. Ωραία ήτανε, ωραίο χρώμα, μ' αρέσανε. Αλλά έχουν αρχίσει και τσιφτίζουνε. Λοιπόν, τώρα πάω να αλλάξω και σεντόνια. Σεντόνια! Μέσα, να στρώσω και αυτό, να αλλάξω και στο μικρούλι. Και μετά θα φύγουμε να πάμε στη μαμά μου να φάμε και να πάμε για δουλειά. Βέβαια. Η μαμά μου που τελείωσε απότομα το βίντεο, αγαπούλες μου, απλά έχασα το τελικό μας πλάνο. Φιλάκια πολλά, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Φιλάκια, σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.